Σε λίγες ημέρες από σήμερα ξεκινά το μεγάλο εγχείρημα των self-tests που εκτιμάται πως θα ενισχύσει σημαντικά την χνηλάτιση κρουσμάτων κορονοϊού και θα επιτρέψει σταδιακά πάνηγμα περαιτέρω δραστηριοτήτων. Στο μεταξύ, χθες σημαντική ήταν η εξέλιξη που αφορούσε στους φαρμακοποιούς και το αν αυτά τα τεστ θα γίνονται ή όχι στα φαρμακεία. Εξηγήσαμε και στην κυβέρνηση, είχαμε μια μεγάλη τηλεδιάσκεψη Σαββατοκύριακο με τον Πανελλήνιο, στο οποίο εξηγήσαμε και στον Υπουργό ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει στα φαρμακεία καθαρά για λόγους ασφάλειας. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να στηρίξουμε ή να βοηθήσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να βοηθήσουμε τη χώρα στην δύσκολη αυτή περίοδο την οποία διανύουμε. Όμως αυτό δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα και υπήρχαν λόγοι ασφάλειας, έτσι ώστε να μην πραγματοποιείται στα φαρμακεία, διότι τα φαρμακεία είναι χώροι τα περισσότερα πάρα πολύ μικροί, δεν έχουν τις προϋποθέσεις. Ο φαρμακοποιός πολλές φορές είναι μόνος του. Εξάλλου έχουμε αναλάβει ήδη το κλείσιμο των ραντεβού, όπως γνωρίζετε, και θα ήταν ένας επιπλέον φόρτος εργασίας για μας, πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή μεταξύ άλλων επικρατεί σύγχυση αναφορικά με τα rapid και τα self-test, ο κύριος Μπουζιάννης ξεκαθάρισε πώς έχουν τα πράγματα. Το ένα ονομάζεται και self-test, που σημαίνει ότι θα μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του. Είναι πιο light. Ενώ το rapid test είναι κάτι πιο δύσκολο, λίγο πιο δύσκολο. Για να πάρει κάποιος το επίχρησμα θα πρέπει να γίνει με τη βοήθεια τρίτου. Η διαδικασία είναι η ίδια. Έτσι λοιπόν μιλούσαμε για την διάθεση των self-test, των τεστ αυτοδιάγνωσης. Τα rapid test. Υπήρχε και εκεί η πρόβλεψη στο σχέδιο νόμου το οποίο αποσύρθηκε, η δυνατότητα να γίνεται από τους φαρμακοποιούς, διότι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν μόνοι τους οι ασθενείς. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό άλλωστε αντιδράσαμε. Τώρα, με την εξέλιξη αυτή, θα διατίθενται τα τεστ αυτοδιάγνωσης από τα φαρμακεία δωρεάν. Πιθανόν θα πρέπει να τα καταγράφουμε σε κάποια πλατφόρμα έτσι ώστε να πιστοποιείται ο ασθενής, ο πελάτης ο οποίος θα το παίρνει, αλλά τα rapid test δεν θα γίνονται από τα φαρμακεία, όπου θα υπάρχει δυνατότητα πιθανόν να απολούνται. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, αλλά δεν θα γίνονται από τους φαρμακοποιούς.